Φίλες και φίλοι, πολίτες της Ανατολικής Αττικής, πολίτες του Λαβρίου, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο με τη μεγάλη ιστορία, σε αυτόν τον όμορφο τόπο, που βρίσκομαι εδώ στο Λαβρίο, που είναι σύμβολο αγώνων της εργατικής τάξης, του σοσιαλιστικού κινήματος στη χώρα μας, ας μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά και έναν τόπο ο οποίος έχει πληρώσει πολύ πριν έρθει αυτή η περιπέτεια μεγάλη στη χώρα μας, η περιπέτεια των μνημονίων, σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τα χρόνια της αποβιομηχάνησης, κατάφερε όμως να σταθεί στα πόδια του και σήμερα μπορεί να αρχίσει ξανά να αξιοποιεί τα μεγάλα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. Και βεβαίως να πω ότι αυτά τα συνέδρια βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος μιας πολύ πλούσιας διαδικασίας που διεξήχθη σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Απομένουν μονάχα τα περιφερειακά συνέδρια στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο. Αυτός ο θεσμός, γιατί πλέον θεωρώ ότι απεδείχθη ότι μπορεί να είναι ένας θεσμός, πέτυχε να φέρει κοντά δημιουργικές δυνάμεις σε κάθε τόπο, εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και απλούς πολίτες με ανησυχίες και με αγωνία για το αύριο του τόπου τους, και μαζί με την κυβέρνηση, με αυτούς που έχουν την ευθύνη, πετύχαμε κάτι το οποίο θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο στον τόπο μας, αλλά δυστυχώς δεν το είχαμε κατακτήσει μέχρι σήμερα. Να κάτσουμε μαζί, να κουβεντιάσουμε, να διαφωνήσουμε, να συνθέσουμε και να καταλήξουμε σε αυτά που ο κοινός νους και ο κοινός τόπος λέει ότι είναι αυτονόητα σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την ιεράρχηση των προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που σε κάθε τόπο είναι διαφορετικά. Και νομίζω ότι ξεκινήσαμε μια διεργασία με το σωστό τρόπο, από κάτω προς τα πάνω, έχοντας ως βασικό στόχο να εκπονήσουμε ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Για πρώτη φορά ίσως δεν κλειστήκαμε σε κάποια γραφεία, αλλά ξεκινήσαμε από την περιφέρεια και σε διάλογο, σε συνεννόηση με αυτούς που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και με αυτούς που θα καλέσουμε να υλοποιήσουν το σχεδιασμό στον οποίο θα καταλήξουμε. Και έτσι σήμερα σιγά σιγά συγκροτούμε κάθε ένα ψηφιδωτό, κάθε ένα κομμάτι ξεχωριστά για να μπορέσουμε να συνθέσουμε το συνολικό ψηφιδωτό. Κάθε ένα κομμάτι που αφορά την κάθε περιφέρεια, τον κάθε τόπο, ώστε αυτά όλα να συναρθρώσουμε σε ένα ενιαίο, συνεκτικό, παραγωγικό, αναπτυξιακό σχέδιο για την επόμενη μέρα του τόπου. Και πιστεύω και θέλω αυτό να το ομολογήσω, ότι μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα μίζερης πολιτικής αντιπαράθεσης και ανούσιας πολλές φορές, στήρας πολλές φορές, αυτά τα αναπτυξιακά συνέδρια έδωσαν έναν εντελώς διαφορετικό τόνο. Είναι, αν θέλετε, η συσσωρευμένη εμπειρία μιας κοινωνίας που διψάει για διάλογο και για συνεννόηση, που διψάει για δημοκρατικό προγραμματισμό, μιας κοινωνίας που προσεγγίζει τα προβλήματα με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές της και όχι με βάση, αν θέλετε, την καλλιέργεια φτηνών εντυπώσεων, όχι με βάση άλλου είδους πολιτικές σκοπιμότητες. Και θυμήθηκα σήμερα, καθώς παρακολουθούσα τους δημάρχους στην σύσκεψη που είχαμε, να εκφράζουν την έκπληξη, τη θετική που είχαν για αυτή τη διαδικασία. Θυμήθηκα όταν ξεκινήσαμε και συγκεκριμένα το δεύτερο περιφερειακό συνέδριο που ήταν στη Στερεά Ελλάδα, περίπου ένα χρόνο πριν, λιγότερο από ένα χρόνο, όταν τότε η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθότι ο Περιφερειάρχης
πρόσκειται στο συγκεκριμένο χώρο, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και από τους δημάρχους που πολιτικά πρόσκειται σε αυτήν, τους ζήτησε να μποϊκοτάρουν τη διαδικασία. Και ξέρετε, ήταν μια κρίσιμη απόφαση τότε, διότι αν γινόταν η αρχή ενός μποϊκοτάς, ενδεχομένως να είχαμε και συνέχεια. Υπήρξαν τότε όμως πολύ σοβαρές αντιδράσεις και προς τιμήν τους, οι ίδιοι ήταν αυτοί, που αρνήθηκαν να υπακούσουν σε αυτές τις εντολές και μαζί με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου, ανεξαρτήτως το που ανήκουν, καθίσαμε μαζί, το συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία και ακολούθησαν και άλλα 12, άλλα 10 μέχρι σήμερα συνέδρια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό και γιατί σας το λέω? Σημαίνει ότι πολλές φορές οι τοπικές κοινωνίες και οι εκπρόσωποι τους, αυτοί που έχουν έναν καθημερινό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί τόσο οι τοπικοί εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν καθημερινό διάλογο με τους πολίτες, οι τοπικές κοινωνίες καταλαβαίνουν και αξιολογούν με πιο όριμο κριτήριο πολλές φορές από ότι οι κομματικές ηγεσίες. Και οι κομματικές ηγεσίες ορισμένες φορές πρέπει να συνειδητοποιούν ότι η πολιτική σκοπιμότητα έχει και όρια. Δεν μπορεί όλα σε αυτόν τον τόπο να είναι βορρά των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στον κοινό μας εχθρό και να καθόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου όλοι μαζί, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα και να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Προχωρήσαμε αυτή τη διαδικασία λοιπόν και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε. Είπε στην ομιλία του ο εκπρόσωπος των δημάρχων, ο Δήμαρχος Παλίνης, ότι θα πρέπει από το και στο εξής να κριθούμε αν αυτά που σήμερα εξαγγέλουμε θα υλοποιηθούν. Και εγώ θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι έχουμε ήδη σχεδιάσει τον μηχανισμό αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των περιφερειακών συνεδρίων, το μηχανισμό ελέγχου υλοποίησης όλων όσων από κοινού εξαγγείλαμε και στα 14 περιφερειακά συνέδρια. Θέλω όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Τα λέω όλα αυτά γιατί φρονώ πως σήμερα ο τόπος βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Τώρα είναι η ώρα, όχι για εφησυχασμό. Κάνουνε λάθος όσοι νομίζουν ότι είναι νομοτελειακή η πορεία προς την ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση. Τώρα είναι η ώρα που βγαίνουμε σιγά σιγά, που πρέπει να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα σε στέρεες βάσεις. Να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος, για να μην επιστρέψουμε ποτέ στο σημείο εκείνο που βρεθήκαμε 8 χρόνια πριν. Και τώρα που είμαστε μετά βεβαίως από μια μακρόχρονη διαδρομή που τα άλλαξε σχεδόν όλα, πολύ κοντά στο τέλος μιας μακράς ανηφόρας, και είναι τώρα η ώρα που πρέπει να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα για τη χώρα σε στέρεες βάσεις, τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε χωρίς προκαταλήψεις, να διαφωνήσουμε αν χρειαστεί, αλλά να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να δεσμευτούμε να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα που θα μπορεί να πατά ξανά με σιγουριά στα πόδια της, στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις. Γιατί τώρα αρχίζει πια να ακνοφαίνεται στον ορίζοντα, να χαράζει σιγά σιγά, ότι ξημερώνει μια καινούργια μέρα, τώρα που η οικονομία υπεραποδίδει, οι στόχοι του προγράμματος καλύπτονται και υπερκαλύπτονται πολλές φορές και σε λίγους μήνες, το καλοκαίρι, βγαίνουμε και τυπικά και κυρίως βγαίνουμε καθαρά και οριστικά από τα μνημόνια που μας ταλαιπώρησαν για 8 χρόνια.
Και επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια γι' αυτό. Είναι πλέον ορατό από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο, ότι ξημερώνει μια καινούρια μέρα. Και είναι μίζερο να προσπαθεί να πείσει κανείς ότι αυτό δεν συμβαίνει. Πρέπει η πολιτική μας αντιπαράθεση πια να είναι σε ένα γόνιμο και στέρεο επίπεδο. Διαφωνούμε, ναι. Διαφωνούμε για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Ναι, διαφωνούμε, διότι εμείς, και μπορεί να υπάρχει κι άλλη άποψη εδώ μέσα και είναι εύλογο να τη διατυπώσει κανείς, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι όραμά μας και στόχος μας να γυρίσουμε στην Ελλάδα του πριν του 2009. Διότι αυτή η Ελλάδα, με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ήταν η Ελλάδα στην οποία συνυπήρχε η στρεβλή εκείνη διάρθρωση, συνυπήρχε το λάθος που μας οδήγησε στην μεγάλη αυτή κρίση που βιώσαμε. Εμείς λοιπόν όταν μιλούμε για ανάπτυξη, συνηθίζουμε να βάζουμε μπροστά τον όρο δίκαιη. Και εννοούμε ανάπτυξη τα ωφέλη της οποίας θα μοιράζονται δίκαια. Τόσο στους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους καταγωγή και την οικονομική τους δυνατότητα ή τις προσβάσεις που μπορεί να έχουν στην εξουσία, όσο όμως και γεωγραφικά. Ανάπτυξη δίκαιη και για το Βορρά και για το Νότο και για το Κέντρο και για την Περιφέρεια. Μπορούμε λοιπόν να διαφωνήσουμε για το όραμά μας για την επόμενη μέρα. Ας μην διαφωνούμε όμως για πράγματα τα οποία είναι εμφανή και μπορεί να δώσουν μετά από τόσα χρόνια μεγάλων δυσκολιών τη στοιχειώδη αυτοπεποίθηση και την ελπίδα στον κόσμο, στον ελληνικό λαό, διότι χάρη στις δικές του θυσίες βρισκόμαστε σήμερα σε αυτήν εδώ τη θέση. Μόνο μέσα στη βδομάδα που μας πέρασε ανακοινώθηκαν 3 μεγάλα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη χώρα μας. Πρώτον, η επένδυση της Deutsche Telekom για την ανάπτυξη τεχνολογικών δικτύων οπτικών ινών ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα καλύψει στα επόμενα 4 χρόνια το 25% του πληθυσμού, πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με γρήγορο δίκτυο ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων, διότι η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο ψηφιακό χάσμα από ό,τι όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η πλειοψηφία τους τουλάχιστον, και πρέπει γρήγορα αυτό το χάσμα να το καλύψουμε. Δεύτερον, είχαμε την ανακοίνωση της δημιουργίας ενός φαντ συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που θα δώσει πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν τη βάση της πραγματικής οικονομίας. Και τρίτον, την ανακοίνωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να επενδύσουν 600 εκατομμύρια το 2018, αλλά τόσα το 2019, και να παρατείνουν τη συνεργασία τους με τη χώρα μας, επενδύοντας ακόμη περισσότερα ως το 2025. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι μόλις μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε ανακοινώσεις επενδύσεων στη χώρα το επόμενο διάστημα, το αμέσως επόμενο διάστημα, το ύψος των οποίων ξεπερνά κατά πολύ τις επενδύσεις που είχαν ανακοινωθεί, όχι υλοποιηθεί, πού να υλοποιηθούν, ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια 2010-2015. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό κλίμα σταθερότητας, τελείως διαφορετικό κλίμα από αυτό που επικράτησε στη χώρα μας από το 2010. Και οι θετικές προβλέψεις για την οικονομία ενισχύονται συνεχώς. Η ανάπτυξη, η διεθνής αξιοπιστία της χώρας μας, όλοι οι οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται και θα βελτιώνονται συνεχώς όλα τα επόμενα χρόνια. Όμως, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό δεν αρκεί. Και τουλάχιστον για μας αυτό δεν αρκεί. Διότι ο δικός μας στόχος είναι
η αναστροφή της κρίσης να μην αφορά μονάχα τους δείκτες και τους αριθμούς, αλλά να αρχίσει γρήγορα, γρηγορότερα από όσο σήμερα συμβαίνει, να γίνεται αισθητή στην κοινωνία, στους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους. Πώς να γίνεται αισθητή, πρώτα και κύρια, με τη μείωση της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας, με τη δημιουργία μιας νέας προοπτικής για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, με τη ριζική ανασυγκρότηση και βελτίωση και ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Αυτό είναι το στίχημα για αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Γιατί για εμάς δεν αρκεί, επαναλαμβάνω, να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά πρωτίστως θέλουμε να ευημερούν οι άνθρωποι. Δουλεύουμε λοιπόν για να δούμε σύντομα μεγάλες αλλαγές και στην καθημερινότητα των πολιτών. Δουλεύουμε ώστε η ανάπτυξη να μην είναι ξανά ένα πουκάμισο αδιανό για τη ζωή της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά να είναι δίκαιη και να αφορά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Και ταυτόχρονα δουλεύουμε ώστε μαζί με τις αλλαγές στην οικονομία, στην παραγωγική βάση, να δρομολογηθούν και όριμες θεσμικές αλλαγές σε τομείς που η θεσμική αποτύπωση των προηγούμενων πολιτικών συσχετισμών είχε οδηγήσει σε μεγάλες τρευλώσεις ή και σε ασφυξία πολλές φορές, καθυλώνοντας δημιουργικές δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος. Ενώ σήμερα, μετά από μια τόσο μακρά πολιτική κρίση, θεωρούμε ότι είναι πια όριμες οι συνθήκες για μια μεγάλη δημοκρατική ανανέωση και των θεσμών, μια μεγάλη δημοκρατική αναγέννηση και της κοινωνίας μας, σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, στο επίπεδο των θεσμών και στο επίπεδο της διοίκησης. Δεν ξέρω αν θα το πούμε κλεισθένη ή πώς θα το πούμε, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει ανάγκη για μεγάλες αλλαγές που θα οδηγήσουν, αν θέλετε, στο να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες με τα κέντρα αποφάσεων. Και βεβαίως χρειάζονται αλλαγές και στο επίπεδο του περιεχομένου του πολιτικού λόγου και της νοοτροπίας μας. Αν θέλετε, στοιχείο αυτής της ανανέωσης πρέπει να είναι η θεσμική θωράκιση της διαφάνειας και η εμβάθυνση της δημοκρατίας. Η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης είναι επίσης ένα μεγάλο στίχημα. Και βεβαίως ένα μεγάλο στίχημα, τεράστιο, σημαντικό, μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, είναι η προσπάθεια για μια ουσιαστική και προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα σχόλιο και μετά να περάσω στα θέματα του συνεδρίου. Μου κάνει εντύπωση αυτή η αγωνιώδης και διαρκής αντίδραση που εγείρεται από κάποιους στα ζητήματα αυτά. Αντίδραση που πολλές φορές τους αφήνει έκθετους. Αντίδραση στη διερεύνηση των σκανδάλων, διότι προφανώς κάποιοι δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για τα εκατομμύρια του δημόσιου χρήματος που χάθηκαν και μάλιστα που χάθηκαν όταν η κοινωνία υπέφερε, γιατί αυτό είναι δυο φορές άδικο και προσβλητικό. Αντίδραση στην εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και στη μεγάλη θεσμική τομή που προωθούμε, ώστε να έχουμε μη κομματικούς αλλά θεσμικούς γενικούς γραμματείς στα Υπουργεία, να μην φεύγει η μισή διοίκηση του Υπουργείου, όχι όταν αλλάζει κυβέρνηση, όταν γίνεται ένας σχηματισμός και φεύγει ο Υπουργός, και σε αυτό μεγάλη αντίδραση, διότι κάποιοι εξακολουθούν να ποντάρουν, παρά τα αντίθετα λεγόμενά τους, το κομματικό κράτος, το οποίο τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξε και βασικό εργαλείο της πολιτικής τους, αλλά μεγάλη αντίδραση και στη συνταγματική αναθεώρηση. Που όλοι, μα όλοι, εδώ και χρόνια, ομολογούν ως μια αναγκαία συνθήκη για να φύγει η χώρα μπροστά.
Και το ερώτημα είναι γιατί αυτή η αντίδραση. Γιατί να χαθεί και αυτή η ευκαιρία. Γιατί να χαθούν ακόμα 8 χρόνια, το λιγότερο 5, για τις αναγκαίες αλλαγές στη θεσμική συγκρότηση, στο σύνταγμα της χώρας. Θα σας το πω ευθέως. Διότι κάποιοι φοβούνται τις θεσμικές τομές, όχι μόνο γιατί δεν διαθέτουν την παραμικρή βούληση να δείξουν στοιχειώδη υπευθυνότητα στα κρίσιμα, μεγάλα θέματα για τον τόπο. Δείτε θέσεις αντιστοίχως που παίρνουν και σε κρίσιμα εθνικά θέματα. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γιατί δεν μπορούν να συμβάλλουν στην αναγκαία επόμενη μέρα της Ελλάδας όλοι όσοι είναι ταυτισμένοι με την προηγούμενη μέρα, ταυτισμένοι με το χθες. Και όσοι είναι απόλυτα ταυτισμένοι με το χθες, έχουν και δεσμεύσεις ισχυρές στο χθες αυτού του τόπου και σε μεγάλα συμφέροντα που κρατάνε τον τόπο αυτό καθυλωμένο. Και φοβούνται την αλλαγή. Και φοβούνται, για παράδειγμα, ότι η αναθεώρηση του συντάγματος θα άρει το καθεστώς προστασίας που προσφέρει αυτός ο άθλιος νόμος περί ευθύνης υπουργών που είχε ως εμπνευστεί τον κύριο Βενιζέλο. Και προτιμούν να εκτίθενται στα μάτια του ελληνικού λαού παρά να συμβάλλουν στην άρση της προστασίας των υπουργών, στην άρση της ασυλίας, τώρα μάλιστα που η δικαιοσύνη έχει αρχίσει σιγά σιγά, χωρίς παρεμβάσεις άνωθεν, να εξετάζει μία-μία υποθέσεις, κρίσιμες υποθέσεις του σκοτεινού τους παρελθόντος. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα κινηθούμε θεσμικά, δεν πρόκειται να τους κάνουμε το χατήρι, και θέλω, για να είμαι δίκαιος, να πω ότι χαίρομαι που η κυρία Γεννηματά, τουλάχιστον ως προς το θέμα της αναθεώρησης, συμφωνεί ότι η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από αυτή τη Βουλή. Είναι θετικό και το χαιρετίζω. Γιατί οι μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο τόπος δεν μπορούν να περιμένουν. Αλλά οι μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο τόπος πρέπει ταυτόχρονα να έχουν και το πρόσημο της προόδου και όχι το πρόσημο της συντήρησης. Και οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί, όχι απλά για να ανοίξει η αναθεώρηση, αλλά και για να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία 180 βουλευτών σε ένα πλαίσιο προοδευτικών τομών, σήμερα υπάρχει. Ας μην χάσουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε τολμηρά για τον δημοκρατικό εξυγχρονισμό της κοινωνίας σε συνεννόηση με όσες δυνάμεις τολμήσουν. Αλλά κυρίως σε συνεννόηση με την κοινωνία και σε διαρκή συμπόρευση με την κοινωνία. Γιατί, κακά τα ψέματα, καμιά μεγάλη τομή δεν προχωρά αν δεν έχει ταυτόχρονα και την σφραγίδα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Έρχομαι τώρα, φίλες και φίλοι, στα του συνεδρίου μας. Αυτές τις δύο μέρες, ένας πλούσιος διάλογος και θέλω να ξεκινήσω από τα θέματα τα περιβαλλοντικά, γιατί θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμα, ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττικής. Από όλες τις περιοχές της χώρας, η Ανατολική Αττική είναι αυτή που ίσως, δεν είναι υπερβολή να πω, έχει δεχθεί την ισχυρότερη οικιστική πίεση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Πίεση η οποία λειτουργήσε εις βάρος του φυσικού αλλά και του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. Εις βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και εις βάρος σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η αγροτική παραγωγή. Επισημαίνω δύο βασικά προβλήματα, τα οποία ήταν πάντοτε στην ατζέντα των πολιτικών ηγεσιών, χωρίς όμως να έχει υπάρξει η πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Το ένα αφορά την άναρχη και συχνά αυθαίρετη δόμηση, χωρίς μάλιστα τις βασικές κατάλληλες υποδομές
διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων. Χαρακτηριστικό της έλλειψης σχεδιασμού και υποδομών είναι ότι η χώρα μας καταδικάστηκε το 2015 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έλλειψη υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη, Κοροπή, Ραφίνα, Αρτέμιδο. Μέχρι σήμερα ο Έλληνας πολίτης έχει πληρώσει για τον λόγο αυτό περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Το δεύτερο βασικό πρόβλημα είναι οι συχνές δασικές πυρκαγιές, όπου κινδυνεύουν όχι μόνο τα δάση, αλλά κινδυνεύουν ζωές, κινδυνεύουν περιουσίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε δρομολογήσει παρεμβάσεις και έχουμε ενεργοποιήσει όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για να μπορέσει η Ανατολική Αττική να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στον τομέα του περιβάλλοντος, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο πιο ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης, ως πυλώνας μάλιστα της τοπικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναφερθώ στις εξής παρεμβάσεις. Πρώτη παρέμβαση είναι η ανάρτηση, έπειτα από καθυστερήσεις 10 ετιών, των δασικών χαρτών και για την Ανατολική Αττική, ενώ ετοιμάζεται και ένας νόμος για τις οικιστικές πυκνώσεις. Κάποιοι θα μας λέγανε πολύ τολμηρούς όταν ξεκινήσαμε την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Αποδεικνύεται τελικά ότι ορισμένες φορές ο τολμός νικά, διότι με την κύρωση των δασικών χαρτών μέσα στο 19, το δασικό κεφάλαιο και το δασικό περιβάλλον θα είναι και στην Ανατολική Αττική πλήρως οριοθετημένο, ώστε να πάψει πλέον η περιοχή να είναι συνδεδεμένη στη συνείδηση σχεδόν όλης της ελληνικής κοινωνίας ως η περιοχή της αυθαίρετης δόμησης μέσα στο δάσος. Ταυτόχρονα, μέσα από πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προωθείται ένα πρόγραμμα 5.000 θέσεων κοινοφελούς εργασίας για την πρόληψη του αντιπυρικού κινδύνου. Και η παρέμβαση δεύτερη σημαντική είναι ο νόμος για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, που θέτει πλέον όλες τις προστατευόμενες περιοχές Ανατολικής Αττικής σε καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης και επιτρέπει στους φορείς να συμμετέχουν και να στηρίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της προώθησης παραδοσιακών προϊόντων ή μέσω τουριστικών δραστηριοτήτων. Η τρίτη σημαντική παρέμβαση αφορά την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας με την προώθηση έργων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και βιοαποβλήτων. Και θέλω να πω ότι είναι σημαντική η προώθηση των έργων αυτών σε επίπεδο Δήμων. Υπάρχουν και εκκρεμότητες σε ζητήματα χωροθέτησης ή λειτουργίας των νέων έργων, οι οποίες πρέπει να επιληθούν με στόχο η Ανατολική Αττική και ολόκληρη χώρα να γυρίσουν σελίδα στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Και τέταρτη παρέμβαση αφορά στην έλλειψη υποδομών διαχείρισης αυτών των αποβλήτων, των υγρών αποβλήτων στις περιοχές Μαρκόπουλου, Ραφίνας, Αρτέμιδας, Νέας Μάκρης και Κοροπίου. Για τη Νέα Μάκρη τον Ιούλη του 2018 θα έχουμε την οριστική μελέτη και το έργο θα δημοπρατηθεί εντός του έτους. Για την Ραφίνα η ΕΙΔΑΠ έχει ολοκληρώσει την οριστική μελέτη και το έργο επίσης θα δημοπρατηθεί από το ΠΕΠ Αττικής, πιθανότατα και αυτό εντός του 2018. Για το Κοροπή το έργο ξεκίνησε το 2016 και θα αποπερατωθεί το 2019. Για το Μαρκόπουλο τα έργα είναι ολοκληρωμένα. Οι συνδέσεις είναι ήδη στο 31% και αυξάνονται, καθώς υπάρχει ανταπόκριση και των κατοίκων. Τα έργα λοιπόν αυτά δρομολογούνται και για τους λεγόμενους οικισμούς τρίτης προτεραιότητας που έχουν πλήρη έλλειψη υποδομών, προκειμένου να κλείσουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων στην Ανατολική Αττική. Παράλληλα με αυτά τα έργα, προχωράμε
στον χώρο της αυτοδιοίκησης, στη συγκρότηση δύο σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων που στοχεύουν στην ενίσχυση την ουσιαστική της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να προχωρήσουν βασικά έργα υποδομής καθώς και η προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και πρόκειται για τα προγράμματα Φιλόδημος και Φιλόδημος 2. Το πρόγραμμα Φιλόδημος έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια και σε ορίζοντα πενταετίας πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χορήγησης επενδυτικών δανείων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης και σε συνδέσμους ΟΤΑ, με σκοπό την κατασκευή έργων ίδρυψης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, έργων αγροτικής οδοποιίας, ανέγερσης και αποκατάστασης δημοτικών κτηρίων. Τα δάνεια αυτά στους ΟΤΑ για τα έργα αυτά, καθώς και τα λοιπά έξοδά τους, δεν θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Δήμων. Και είναι αλήθεια ότι μετά από το 2010 είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα τόσο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι, να αντιμετωπίσουν τα τεράστια ζητήματα της καθημερινότητας που τους απασχολούν. Και βεβαίως όλα τα έξοδα αυτά θα καλύπτονται, θα αποπληρώνονται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Για την Ανατολική Αττική, οι επιχορηγήσεις του προγράμματος Φιλόδημος 2 υπολογίζονται αυτή τη στιγμή περίπου στα 17 εκατομμύρια και σε αυτά θα πρέπει να συνοπολογιστούν οι επιχορηγήσεις για την οικονομική εξυγίανση των Δήμων της Ανατολικής Αττικής από το πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση Κοινωνικής Συνοχής Ισόρροπη Ανάπτυξη που ανέρχονται περίπου σε 17,5 εκατομμύρια, όπως και οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Σημαντική όμως είναι και η δουλειά στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής σχεδιάζει ένα έργο που θα εφαρμοστεί στο επόμενο διάστημα πιλωτικά σε επιλεγμένους δήμους και η πλήρης εφαρμογή του θα γίνει σε συνεργασία με τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας περιφερειακής ενότητας. Το έργο αυτό αξιοποιεί την λεγόμενη τεχνολογία Internet of Things, του διαδικτύου των πραγμάτων δηλαδή. Τι είναι αυτό? Πρόκειται για έξυπνα συστήματα στάθμευσης, έξυπνα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, εφαρμογές οδοφωτισμού, διαχείρισης υδάτων και εφαρμογές τηλεατρικής. Οι έξυπνες πόλεις που λένε. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία εθνικής υποδομής Ευφυΐου Γεωργίας, μέσω της οποίας θα συλλέγονται και θα αξιοποιούνται από τους καλλιεργητές δεδομένα και πληροφορίες. Και έρχομαι τώρα στα κρίσιμα θέματα που γνωρίζω ότι είναι ίσως το ενδιαφέρον των περισσότερων και συζητήθηκαν εκτενώς αυτές τις δύο μέρες στα θέματα των υποδομών της Ανατολικής Αττικής. Αναφερόμαστε, ξέρετε, σε μια περιοχή η οποία είναι δίπλα στην Αθήνα, σε μια περιοχή που για πολλά χρόνια στο μυαλό μας πολύ την είχαμε ως περιοχή δεύτερης κατοικίας, αλλά τώρα είναι ως επιτοπλίστων πρώτης κατοικίας, σε μια περιοχή που φιλοξένησε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και που σήμερα φιλοξενεί κρίσιμες εγκαταστάσεις της χώρας, όπως το αεροδρόμιο Ελεύθερος Βενιζέλος και τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παρατηρούμε όμως ότι και ο σχεδιασμός των υποδομών έχει τις ίδιες ελλείψεις με τα χαρακτηριστικά, με τα ίδια χαρακτηριστικά που ισχύουν και για την υπόλοιπη Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή δεν έγιναν έργα για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που μένουν στην Ανατολική Αττική, αλλά έργα για τα έργα, για να εξυπηρετήσουν τα έργα.
κυρίως όσα έγιναν για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Έργα με τεράστιο κόστος, που εξυπηρέτησα και συγκεκριμένες σκοπιμότητες και συγκεκριμένα συμφέροντα πολλές φορές. Θυμάστε, για παράδειγμα, το κόστος της περίφημης Λεωφόρου Μαραθώνος. Και θυμάστε και τι έλεγαν τότε για τα έργα των μεγάλων αυτοκινητόδρομων. Και βεβαίως θα θυμάστε τι λέγανε τώρα, όταν τη μεγάλη πλειοψηφία έργων που είχαν τελματώσει, τα ολοκληρώσαμε εμείς, μεγάλων αυτοκινητόδρομων ειδικά. Μας κατηγορούσαν εμάς για τα πανοπρίκια, που αυτοί είχαν δεσμευτεί. Ξέρει όμως καλά ο ελληνικός λαός και ποιος τελείωσε τα έργα με το μικρότερο δυνατό κόστος και ποιος τα τελμάτωσε και κυρίως ποιος δεσμεύτηκε, ποιος έβαζε τα πανοπρίκια. Αλλά πριν από 10 μέρες, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, ήρθε μια ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου που επιβεβαίωσε όλα όσα λέγαμε για την περίοδο ειδικά 2010-2014 για τους αυτοκινητόδρομους. Καθυστερήσεις στις απαλωτριώσεις σε ποσοστά άνω του 50% την περίοδο 10-14, καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, καθυστερήσεις στην υλοποίηση, πρόσθετο κόστος κατά το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο 1.200 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς από την πρώτη μέρα και παρά τις συνθήκες ασφυξίας στις πρώτες μέρες του 2015, διαπραγματευθήκαμε κυριολεκτικά με το πιστόλι στον κρόταφο τις πρόσθετες αποζημιώσεις. Και καταφέραμε να κόψουμε διεκδικούμενες αποζημιώσεις 764 εκατομμυρίων από τα 4 έργα και να ολοκληρώσουμε όλα τα έργα με μια τιτάνια προσπάθεια. Αναφέρομαι στους 4 μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Έτσι αποφύγαμε την επιστροφή συνολικά περίπου 6 δισεκατομμυρίων που θα έπρεπε να πληρώσει από την τσέπη του Έλληνας φορολογούμενος μέσα στην κρίση. Και μάλιστα να τα πληρώσει από την μη υλοποίηση των έργων. Και έργα δεν θα είχαμε και θα έπρεπε να πληρώνουμε. Τώρα κάποιοι έξυπνοι ή μάλλον κάποιοι κουτοπώνεροι μας κουνάνε το δάχτυλο για τις συμβάσεις που αυτοί υπέγραψαν. Δυστυχώς οι συμβάσεις αυτές δεσμεύουν τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να τις αλλάξουμε μονομερώς. Διαπραγματευτήκαμε όμως με τους παραχωρησιούχους και πετύχαμε σε ό,τι αφορά την περιοχή σας ότι οι δημότες μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Κηφισιάς και Διονύσου δεν θα είναι υπόχρεοι στην καταβολή των διοδίων. Και το ίδιο για τους μόνιμους κατοίκους Οροπού στο όριο του Δήμου. Το Υπουργείο Υποδομών ολοκλήρωσε το ηλεκτρονικό σύστημα και αμέσως μετά το Πάσχα ξεκινάει η καταγραφή για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Συμφωνήθηκε επίσης για όσους επιλέγουν να χρησιμοποιούν τους αυτοκινητόδρομους και δεν είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι, να υπάρχουν ειδικά εκπτωτικά προγράμματα ανάλογα με τις διελεύσεις. Τα εκπτωτικά αυτά προγράμματα φτάνουν μέχρι το 50% των διοδίων και κλιμακωτά η έκπτωση γίνεται μικρότερη αν έχεις λιγότερες διελεύσεις. Πετύχαμε επίσης να μην πληρώνουν καθόλου διόδια οι πολίτες με ειδικές ανάγκες και διαπραγματευθήκαμε την εφαρμογή των ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων. Να πληρώνουν δηλαδή οι πολίτες για την απόσταση που διανύουν και όχι για αυτό που χρεώνεται σήμερα. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες του συστήματος έχουν ήδη ξεκινήσει από το Υπουργείο Υποδομών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κατασκευαστούν νέα με τοπικά και πλευρικά διόδια όπως είχαν προβλεφθεί με τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί. Και εδώ και αρκετό καιρό πρέπει να τονίσω ότι έχουν ειδοποιηθεί επίσημα οι φορείς από το Υπουργείο Υποδομών για αυτή την εξέλιξη. Είναι λοιπόν άδικος κόπος η προσπάθεια ορισμένων να παραπληροφορήσουν τους πολίτες σχετικά με το θέμα αυτό. Το κρίσιμο θέμα όμως των υποδομών
στην Ανατολική Αττική έχει να κάνει με τις δύο σημαντικές πύλες, τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας, και βεβαίως έχει να κάνει και με τις συνδέσεις αυτών των λιμανιών. Θέλω καταρχάς να σας διαβεβαιώσω ότι όπως κάναμε και με την Ελευσίνα και το εξήγηλα στο συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, όπως κάνουμε και σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου μπορούμε και όπου είναι εφικτό, το παράκτιο μέτωπο, οι χώροι δηλαδή που σχετίζονται με την πόλη και οι παραλίες που ανήκουν στα λιμενικά ταμεία, θα παραδοθούν στην αυτοδιοίκηση και εμπροκειμένου θα παραδοθούν στους Δήμους Ραφίνας και Λαβρίου για να τους παραχωρήσουν με τη σειρά τους στους πολίτες. Η αναβάθμιση όμως του αστικού περιβάλλοντος είναι για μας μια προτεραιότητα και είναι αναγκαίο προκειμένου να μιλάμε για αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος στην Ανατολική Αττική να αναπροσαρμοστεί ο ρόλος των λιμανιών της Ραφίνας και του Λαβρίου με έμφαση στις επιβατικές μεταφορές αλλά και στην προσπάθεια δημιουργίας σημείου αφετηρίας για την κρουαζιέρα. Γιατί είναι αλήθεια ότι κάποια συμφέροντα εμπόδισαν για δεκαετίες αυτή την αναπροσαρμογή. Με αυτό το δεδομένο, αλλά και λόγω της λειτουργίας στην περιοχή του Διεθνούς Αεροδρομίου, Ελευθέριος Βενιζέλος, για μας καθίσταται αναγκαία παρέμβαση και άμεση προτεραιότητα, προκειμένου τα λιμάνια να γίνουν πύλες της Αττικής, η επέκταση τόσο της Αττικής Οδού, όσο και του προαστιακού σιδηροδρόμου στο Λαύριο και στη Ραφίνα. Θα αναφερθώ σε αυτό διεξοδικά. Όμως θέλω σε αυτό το σημείο να πω και ότι για μας πρέπει να υπάρχει και ποιότητα ζωής της πόλης. Γι' αυτό και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε. Έχουμε σχεδιάσει ήδη και θα προχωρήσουμε τόσο στον ανισόπεδο κόμβο της Ραφίνας στη διασταύρωση λεφόρου Μαραθώνος προς τη Ραφίνα, όσο και σε έργα εδώ στο Λαύριο, ώστε οι πολίτες της Ραφίνας και του Λαβρίου, ιδιαίτερα τους 6 μήνες υψηλής τουριστικής κίνησης, να μην ζούνε μια κόλαση κάθε φορά που έρχεται και αδειάζει ένα πλοίο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον διαγωνισμό για τη Ραφίνα, θα γίνει μέσα στο έτος από το Υπουργείο Υποδομών, έργο προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Από ό,τι γνωρίζω, ολοκληρώνεται και ο διαγωνισμός για τη διαπλάτηση του κεντρικού δρόμου της Ραφίνας και στη συνέχεια με ευθύνη του Δήμου πρέπει να οριμάσει η υπογειοποίηση του υπόλοιπου κομματιού μέχρι το λιμάνι και τον χώρο στάθμευσης. Για το Λαύριο ετοιμάστηκε ο φάκελος του έργου και το επόμενο τρίμηνο θα δημοπρατηθεί η μελέτη για την παράκαψη του Λαβρίου και τη σύνδεση του λιμανιού. Για τη Ραφίνα, για το Λαύριο και για όλη την Ανατολική Αττική είναι για μας, αν θέλετε, μια σταθερή επιλογή εκτός από το οδικό δίκτυο τα μέσα σταθερής τροχιάς. Έχει δοθεί εντολή στην Αττική Οδό ΑΕ να ετοιμάσει τις πρόδρομες μελέτες και τις πρόδρομες εργασίες για την επέκταση τόσο της Αττικής Οδού όσο και του προαστιακού σιδηροδρόμου μέχρι το Λαύριο. Στη συνέχεια να γίνει ο διαγωνισμός για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού που περιλαμβάνουν την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της Ραφίνας και την επέκταση από την Λεωφόρο Κατεχάκη μέχρι τη Βουλιαγμένη. Η σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης και του λιμένα του Λαβρίου με την υφιστάμενη σιδηροδρομική προαστιακή γραμμή από το σιδηροδρομικό σταθμό του Κοροπίου, συνολικού μήκους 31,7 χιλιόμετρων, προβλέπει σταθμούς στους οικισμούς Μαρκόπουλο, Καλύβια, Κερατέα, Δασκαλιό, Θωρικό και φυσικά στο Λαύριο.
Επίσης, οριμάζουμε, όπως σας είπα, τη σύνδεση δρομική της Ραφίνας με την υφιστάμενη σιδηροδρομική προαστιακή γραμμή, συνολικό μήκος περίπου 17 χιλιόμετρα. Θεωρώ ότι με λίγη προσπάθεια μπορεί το 19 να έχει ολοκληρωθεί και η διαπραγμάτευση που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε το 19, το πρώτο εξάμηνο του 19, πάντως σας διαβεβαιώνω, θα ξανάρθω πριν τις εκλογές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 19, για να ξεκινήσουν αυτά τα έργα και θα τα παρακολουθούμε μαζί. Θα παρακολουθούμε την υλοποίηση μαζί αυτών των έργων. Παράλληλα, μετά από παλινοδίες πολλών χρόνων, το φθινόπωρο του 18 και ως το φθινόπωρο του 17 καταφέραμε ο προαστιακός της Αθήνας να ηλεκτροκινηθεί από τον Πειραιά ως το αεροδρόμιο χωρίς να απαιτεί μετεπιβιβάσεις. Ενώ ήδη προχωρούν οι μελέτες για τους δύο νέους σταθμούς, στο Γέραγα και το Κρυονέρι, σε συνδυασμό με τη λειτουργία 7 νέων χώρων στάθμευσης σε χώρους που έχουν απαλλατριωθεί από το 2000 αλλά μένουν μέχρι σήμερα αναξιοποίητοι. Επίσης σημαντικά είναι τα οδικά έργα που έχουν δρομολογηθεί και αποτελούσαν αιτήματα δεκαετιών για τις τοπικές κοινωνίες. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ συγκεκριμένα. Μιλώ για την περιφερειακή οδό Παιανίας και την αποκατάσταση της σύνδεσης Παιανίας με τον Μαρκόπουλο με παράκαμψη του Κοροπίου. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και έχει παραλυφθεί και έχει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Έργο προϋπολογισμού 44 εκατομμυρίων ευρώ που θα δημοπρατηθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2018. Αναφέρομαι επίσης στην παράκαμψη Μαρκόπουλου. Η μελέτη έχει ανατεθεί και είναι υπό εκπόνηση. Ολοκληρώνεται στο τέλος του 2018. Το εκτιμόμενο κόστος κατασκευής ανέρχεται στα 62 εκατομμύρια ευρώ. Το παράπλευρο δίκτυο και η μετατροπή κρίσιμων κόμβων σε ανισόπεδους στο οδικό τμήμα Μαρκόπουλου Λαβρίου επίσης είναι ένα σημαντικό έργο που η μελέτη ολοκληρώνεται σε 4 μήνες. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια και αναμένεται και αυτό να δημοπρατηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους του 19. Και τέλος, εξαιρετικής σημασίας έργο είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην παραλιακή οδό Αθηνών Σουνίου. Νομίζω οι πάντες καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτού του έργου. Προβλέπεται η τοποθέτηση διαχωριστικού μήκους 22 περίπου χιλιόμετρων στο τμήμα Βάρκιζα Ανάβησος. Προβλέπεται επίσης η υλοποίηση κυκλικών κόμβων σε 8 θέσεις κατά μήκος διαδρομής που μαζί με τον υφιστάμενο ανισόπεδο θα επιτρέπουν τη δυνατότητα αναστροφών κατά μήκος της λεωφόρου με ασφάλεια. Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Αττικής και θα υλοποιηθεί από την Γενική Γραμματεία Υποδομών, διότι ως γνωστόν πολλές φορές ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Σπίρτζης, με ξένα κόλυβα, αλλά έχει σημασία και με ξένα και με δικά μας να γίνονται δουλειές και να γίνονται τα έργα που προσφέρουν στον τόπο και που δίνουν άλλη πνοή και άλλη προοπτική στον τόπο. Γι' αυτό άλλωστε έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία αυτή η συνεννόηση και η συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Έρχομαι όμως, φίλες και φίλοι, σε έναν τομέα όπου πολλές φορές τα έργα δεν παίρνουν και τόσα χειροκροτήματα όταν τα αναγγέλουμε, αλλά όταν δεν τα υλοποιούμε, κυρίως εσείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εισπράττετε τη μνήμη των πολιτών. Και δικαίως. Και αναφέρομαι στα αντιπλημμυρικά έργα. Δυστυχώς και στην Ανατολική Αττική βρήκαμε μια θωράκιστη αντιπλημμυρικά περιοχή. Τα έργα που για δεκαετίες εκκρεμούν και έχουν δρομολογηθεί άμεσα προς υλοποίηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά τις δύο αυτές μέρες. Αφορούν παρεμβάσεις στα ρέματα Ερασίνου, Αγίου Γεωργίου, Καναπίτσας και Σχατιάς. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι περίπου 184 εκατομμύρια ευρώ.
Μετά το άνοιγμα της πρόσκλησης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομών και μεταφορών, το πρόγραμμα περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξη, το οποίο υλοποιείται, στις 29 Μαρτίου του 2018 έγινε το άνοιγμα της πρόσκλησης και προβλέπεται η δημοπράτηση και των τεσσάρων έργων αυτών, τα οποία ανέφερα πριν, ελπίζουμε ως το τέλος του χρόνου. Ταυτόχρονα, προωθούνται οι μελέτες και η ορίμανση μιας ακόμα σειράς από αντιπλημμυρικά έργα. Στα Καλύβια, στον Κουβαρά, τον Μαραθώνα, κουράστηκε ο Δήμαρχος, κάθισε, ήταν όρθιος τόση ώρα, έπρεπε να του δώσουμε μια καρέκλα. Στο Μαραθώνα, λοιπόν, στη Νέα Μάκρη, στο ρέμα της Ραφίνας, ενώ επικαιροποιείται συνολικά το master plan των αντιπλημμυρικών έργων σε ολόκληρη την Αττική. Και τέλος, έχει δημοπρατηθεί η μελέτη για την αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή του Μαραθώνα. Αντικείμενό της είναι ο εντοπισμός των αιτιών διάβρωσης των ακτών της Νέας Μάκρης και των ακτών στο Μάτι του Δήμου Μαραθώνα και αντιμετώπιση τους με έργα ανάπλασης που θα αποκαταστήσουν περιβαλλοντικά την περιοχή. Σε ό,τι αφορά δε το μόνιμο πρόβλημα της αποχέτευσης στους Δήμους Ανατολικής Αττικής, εξ όσων γνωρίζω, στο συνέδριο παρουσιάστηκε ένας ολοκληρωμένος κατάλογος έργων που βρίσκονται προς δημοπράτηση από την ΕΙΔΑΠ με τους προϋπολογισμούς και με τα χρονοδιαγράμματά τους. Τελευταίο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό, ένα έργο μεγάλης αξίας για μας, θα έλεγα για όλους μας, αλλά αν θέλετε επιτρέψτε αυτή τη συναισθηματική ταύτιση, αναφέρομαι στην αποκατάσταση της προσβασιμότητας στον χώρο της εξορίας της Μακρονήσου. Για την οποία μάλιστα υπάρχει μια εξαιρετική πρωτοβουλία, πρόκειται να ανακηρυχθεί από την UNESCO μετά από συνεννόηση και παρέμβαση που είχαμε κάνει με την Υπουργό Πολιτισμού, σε μνημείο παγκόσμιου πολιτισμού. Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών έχουν ανατεθεί οι απαραίτητες μελέτες ώστε να αποκατασταθεί ο προβλήτας της Μακρονήσου και να μπορεί να γίνει το νησί προσπελάσιμο από μεγαλύτερα πλοία και ferry boats, καθώς και η οδική πρόσβαση από τον προβλήτα μέχρι τα κτίρια του συγκροτήματος, των δομών εκεί, των υποδομών της Μακρονήσου. Και βέβαια θα έλεγα ότι είναι η ώρα, μετά από τόσα χρόνια, αυτό το φυσικό ζωντανό μνημείο, αυτό το σύμβολο της σύγχρονης ιστορίας των αγώνων του λαού μας, να σταματήσει να βανδαλίζεται. Όχι μόνο να υπάρξει πρόσβαση και αποκατάσταση, αλλά να σταματήσει να βανδαλίζεται και να μην μένει εγκαταλειμμένο. Και ξέρετε, γι' αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκούν οι θεσμικές παρεμβάσεις αυτού του τύπου. Πρέπει να υπάρχει και μια διαρκής έγνοια και μια διαρκής προστασία. Βλέπουμε λοιπόν θετικά, και θα ήθελα να το ανακοινώσω, και θα εξετάσουμε στο επόμενο διάστημα και τη θεσμική δυνατότητα, ώστε η Μακρόνησος να επανέλθει διοικητικά και διοικητικά μάλλον εκεί που ανήκει, δηλαδή στο Δήμο του Λαβρίου και στην περιφέρεια της Αττικής. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια τώρα, αφού τελείωσαν όσα συζητήσαμε και καταλήξαμε στα ζητήματα των υποδομών που ίσως να ενδιέφεραν τους περισσότερους. Να πω και δύο λόγια για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και αφορούν την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Καλές υποδομές θα αργήσουν κάπως να υλοποιηθούν, αλλά σημασία έχει ότι ξεκινάνε, έχουν αργήσει ήδη κάποιες δεκαετίες, έπρεπε να είχαν γίνει, αλλά ακόμα και αύριο να τις είχαμε έτοιμες, αν δεν πάρουμε άμεσα πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της πραγματικής οικονομίας, της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας,
Δεν νομίζω ότι θα είμαστε ιδιαίτερα χρήσιμοι στη συζήτησή μας για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι στην Ανατολική Αττική υπάρχει μια αξιόλογη παραγωγική βάση. Μια παραγωγική βάση που πρέπει να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί. Να σας ενημερώσω ότι οι συνολικές υποβολές των αναπτυξιακών νόμων στην περιοχή ανέρχονται μέχρι σήμερα περίπου 40 προτάσεις με προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολών και για το δεύτερο κύκλο στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας. Και επιταχύνονται παράλληλα οι έλεγχοι και οι πληρωμές επενδυτικών σχεδίων παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων και ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών με αυξήσεις των ελάχιστων δόσεων. Στις επιχειρήσεις Ανατολικής Αττικής που ανταποκρίθηκαν στις 4 προσκλήσεις που έχουν γίνει του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ, θα διατεθούν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ άμεσα το επόμενο διάστημα. Και παράλληλα το Υπουργείο Οικονομίας, στο Υπουργείο Οικονομίας έχει συσταθεί το νέο Ταμείο Υποδομών που θα ξεκινήσει να λειτουργεί τους επόμενους μήνες και με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν κρίσιμα έργα υποδομών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον τομέα του περιβάλλοντος και στη βιομηχανία, μέσω της χρηματοδότησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων. Ενώ τέλος προχωρήσαμε σε συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ένα πρόγραμμα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, εκτός από την ανάγκη να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα, πιστεύω ότι στην Ανατολική Αττική υπάρχει ανάγκη να ξαναθυμηθούμε ένα ξεχασμένο στην περιοχή τομέα, τον πρωτογενή τομέα. Λόγω των μεγάλων αλλαγών στη φυσιογνωμία της Ανατολικής Αττικής, στις τελευταίες δεκαετίες η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και στην προστιθέμενη αξία της περιφερειακής οικονομίας είναι αλήθεια ότι έχει περιοριστεί σημαντικά. Υπάρχουν όμως κλάδοι, όπως τα κηπευτικά, η ανθοκομεία, οι αμπελώνες, η μελισσοκομεία, η κτηνοτροφία και η αλιεία, αλλά και αυτοί οι κλάδοι, που έχουν αξιόλογη δραστηριότητα και βεβαίως μεγάλη προσφορά στις διατροφικές ανάγκες της Αττικής. Για να στηρίξουμε και να ανατάξουμε τον πρωτογενή τομέα της περιφέρειας, πήραμε την πρωτοβουλία να τον εντάξουμε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020. Σε αντίθεση με τις επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων, της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, που στέρισαν από την Ανατολική Αττική έναν ακόμα κρίσιμο εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Ούτε ένα ευρώ κοινοτικής ενίσχυσης δεν έπεσε στον αγροτικό τομέα στην περιφερειακή σας ενότητα. Εκχωρήσαμε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση το 37% των πόρων, κοντά στο 40% των πόρων του προγράμματος, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος και στην Ανατολική Αττική στην είσοδο των νέων αγροτών στο πρόγραμμα, στα σχέδια βελτίωσης και στους γεωργικούς συμβούλους. Και θέλω να πιστεύω ότι με την συνέργεια όλων και κυρίως με τις προσπάθειες τοπικής αυτοδιοίκησης τα χρήματα αυτά θα απορροφηθούν, γιατί είναι κρίμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης και προγράμματα στήριξης για σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, καθώς και προγράμματα συνεργασίας και καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Όπως επίσης και για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Στον τομέα της αγροδιατροφής έχουν ήδη επιβληθεί στον αναπτυξιακό νόμο 8 προτάσεις, προϋπολογισμό κοντά στα 6 εκατομμύρια. Και επειδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εξωστρέφεια, να πω ότι όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα και ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπουν μεγαλύτερη ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και εξαγωγική δραστηριότητα. Ενώ έχει ξεκινήσει
και το πρόγραμμα για τη διαμόρφωση ενιαίου σήματος στα προϊόντα αγροδιατροφής, πρωτοβουλία που για την αγροτική παραγωγή της Ανατολικής Αττικής αναμένεται να έχει ιδιαίτερα σημαντικό όφελος, αφού αφορά προϊόντα με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Να έρθω τώρα και σε έναν τομέα κρίσιμο για την ελληνική οικονομία, την κράτησε ψηλά, την κράτησε μάλλον στα πόδια της σε περίοδους κρίσης με τις ψηλές αποδόσεις, αναφέρομαι στον τουρισμό, και να μιλήσω και για τον τουρισμό και για την αξιοποίηση του μεγάλου πολιτιστικού φορτίου της περιοχής για την προσέλκυση τουρισμού. Είναι προφανές ότι η Αττική συνολικά έσπασε όλα τα ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος, το 2016 και το 2017 η Αττική είχε πάνω από 5 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 15% ετησίως σε αφίξεις, αλλά και σε έσοδα. Οι διανυκτερεύσεις στην Αττική αυξήθηκαν κατά 18% το τελευταίο 9μηνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 22 εκατομμύρια. Η περιοχή της Ανατολικής Αττικής διαθέτει ένα πλούσιο, όπως είπα πριν, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον. Αξιόλογα μουσεία, πάρκα, ορεινούς όγκους, και πιστεύω ότι αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν σε ένα συνολικό σχεδιασμό. Και βεβαίως παρουσιάζει και ένα έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Είναι το Σούνιο, που καμιά φορά βεβαίως το ΚΑΣ πρέπει να επιτρέπει να γίνονται και γυρίσματα, τα οποία μπορεί να ενοχλούν κάποιες δεκάδες τουριστών εκείνη την ώρα, αλλά προβάλλουν την πολιτισμική μας κληρονομιά σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, και καμιά φορά είναι να απορρεί κανείς με τον τρόπο που ορισμένοι σκέφτονται. Έλεγα λοιπόν ότι είναι το Σούνιο, είναι ο Μαραθώνας, είναι ο τύμβος του Μαραθώνα. Βρέθηκα στα πέρατα του κόσμου και μιλούσαν για τον τύμβο του Μαραθώνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Κίνα και αλλού. Και βεβαίως ο Μαραθώνας είναι συνδεδεμένος με τον κλασικό Μαραθώνιο. Αλλά δεν είναι μόνο το Σούνιο και ο Μαραθώνας, ο αρχαιολογικός χώρος της Βραβρώνας, στην Αρτέμιδα, είναι το θέατρο εδώ, το αρχαίο θέατρο, το οποίο ήταν το αρχαιότερο που έχει ανακαλυφθεί στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την πολιτισμική μας κληρονομιά, να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά της Ανατολικής Αττικής. Και να πω ότι οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους στην Ανατολική Αττική αυξήθηκαν από το 15 στο 17 κατά 30.000, και οι εισπράξεις, και αυτό είναι μαγικό, αυξήθηκαν από το 15 στο 17 κατά 600.000 ευρώ, από 800.000 σε 1.400.000 ευρώ, διπλασιάστηκαν σχεδόν. Να πω λοιπόν ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, πρέπει να αξιοποιήσουμε έναν μεγάλο αριθμό έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη και στο κτήμα του Τατοίου, στους χώρους της Βραβρώνας και του Σουνίου, στο Μουσείο της Βραβρώνας, στο Αμφιάριο, σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, να δούμε τις εργασίες και να τις επιταχύνουμε στα μουσεία του Μαραθώνα και του Σουνίου, και τέλος να φροντίσουμε το περιβάλλον, το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, τις ακρογιαλιές μας, να παραμένουν καθαρές, οργανωμένες και μη, γιατί ο φυσικός μας πλούτος είναι το ανεκτίμητο φορτίο, αν θέλετε, είναι αυτό που μπορεί να δώσει προοπτική και αναπτυξιακή, όχι μόνο μέσα από τον τουρισμό, αναδεικνύοντας τις μεγάλες φυσικές ομορφιές της Αττικής. Θέλω, φίλες και φίλοι, να πω ότι σε αυτό το πλαίσιο έχουν υποβληθεί στην Ανατολική Αττική για αδειοδότηση 15 τουριστικές επενδύσεις, εκ των οποίων 6 σημαντικές ξενοδοχειακές, ενώ στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του αναπτυξιακού νόμου έχουν υποβληθεί σε αυτή την περιφερειακή ενότητα 4 προτάσεις για ξενοδοχειακές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ. Κλείνω την αναφορά μου σε όσα συζητήθηκαν αυτές τις 2 μέρες
με ένα θέμα που θα αναρωτηθείτε αν έχει σχέση με την ανάπτυξη και την παραγωγή ανασυγκρότηση. Θα σας πω ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση με την ανάπτυξη, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε έναν τόπο αν πρωτίστως δεν φροντίσουμε να υπάρχει κοινωνική προστασία και κοινωνικό κράτος σε αυτόν τον τόπο. Θέλω λοιπόν να κλείσω την αναφορά μου με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Διεξάγουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όχι μόνο να κρατηθούν, αλλά να αναβαθμιστούν οι δομές που από το 2010 στο 2014 συνειδητά, θα πω εγώ, σε πολλές περιπτώσεις παραδόθηκαν στην εγκατάλειψη. Στο πλαίσιο αυτό, στα κέντρα υγείας Ανατολικής Αττικής, το Μάρτιο του 2018 υπηρετούσαν 208 γιατροί. Όταν αναλάβαμε το Δεκέμβρη του 2015, το Γενάρη του 2015, 105 γιατροί. Σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός. Και βεβαίως το λοιπόν προσωπικό επίσης αυξήθηκε από 224 σε 277. Βέβαια, κάποιοι μας κατηγορούν ότι αυτό είναι, λέει, μια κρατικίστικη αντίληψη και έτσι κτίζουμε δομές κρατισμού. Φίλες και φίλοι, η κοινωνική προστασία, το να στηρίξουμε στα πόδια του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι κρατισμός. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στους πολίτες. Και ιδιαίτερα απέναντι στους πολίτες ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, την κοινωνική τους καταγωγή ή τη φυλετική τους καταγωγή. Διότι το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο, αν θέλετε, που πετύχαμε αυτό το διάστημα, πέρα από το να βάλουμε μια τάξη στα οικονομικά, να κάνουμε πλεονασματικούς τους ελληματικούς προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, να στηρίξουμε στα πόδια τους μονάδες και να αυξήσουμε όσο μπορούσαμε το προσωπικό παρά τις καταγγελίες περί κρατισμού, το σημαντικότερο που κάναμε και ήταν θέμα πολιτικής βούλησης ήταν να προσφέρουμε απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ιατρική περίθαλψη ανεξαρτήτως του αν είχαν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Έγινε λοιπόν και εδώ στον τόπο σας σημαντική προσπάθεια με την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστημα αυτό, το διάστημα το οποίο σας αναφέρω, έχουν δρομολογηθεί μέσω της ανώνυμης εταιρείας μονάδων υγείας, που είναι ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου. Έχει δρομολογηθεί η λειτουργία πρότυπης δημόσιας δομής φυσικής, ιατρικής και αποκατάσταση στην Κερατέα μέσω μιας σημαντικής δωρεάς που δεν είχε αξιοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υλοποιούνται πλήθος δράσεων πρόληψης και αγωγής υγείας σύμφωνα με το νέο μοντέλο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ενισχύονται με πόρους από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής οι φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αττική. Τέλος, μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πρότυπη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αχαρνών στην υπερσύγχρονη υποδομή της Πολυκλινικής Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας με χρήση συμπληρωματικών υπηρεσιών της Πολυκλινικής, έτσι ώστε να καταστεί υγειονομικό σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, παρέχοντας δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Πρέπει να σας εξομολογηθώ όμως ότι κατά τη σύσκεψη που είχαμε με τους δημάρχους, την Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, ο Παναγιώτης ο Κουρουπλής μου είπε, ξέρεις κάτι, πρέπει να κάνουμε ένα έργο στην Ανατολική Αττική που θα αφήσει, μου είπε, το όνομα το δικό μου στην ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει τόσο να αφήσω το όνομα το δικό μου στην ιστορία, αλλά με ενδιαφέρει να το πω αυτό. Μίλησε για την ανάγκη να φτιάξουμε στην Ανατολική Αττική ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο. Το απάντησα, και επειδή αυτό μου το είπε ο Παναγιώτης ο Κουρουπλής βέβαια, θα φαντάζεστε ότι μου είπε, πρέπει να αφήσεις και εσύ όπως ο Ανδρέας Παπαδρέου το όνομά του με ένα μεγάλο έργο στην περιοχή. Το απάντησα, έχουμε ακόμα και δεύτερη τετραετία για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα.
Μην τα περιμένεις όλα σε αυτή την τετραετία. Αυτή την τετραετία, φίλες και φίλοι, στόχος και όραμά μας είναι να βγάλουμε με ασφάλεια τη χώρα από τη μεγαλύτερη περιπέτεια που οδηγήθηκε από τη μεταπολίτευση και μετά. Να βγάλουμε την κοινωνία όρθια και την χώρα όρθια από αυτήν τη μεγάλη τραγική περιπέτεια της χρεοκοπίας, ας είμαστε ειλικρινείς, της απώλειας εθνικής κυριαρχίας σε ό,τι αφορά την οικονομία, την διαχείριση δηλαδή των οικονομικών, να ανακτήσουμε την χαμένη μας κυριαρχία, να ξαναγίνουμε μια χώρα που θα πατά γερά στα δικά της πόδια με τις δικές της δυνάμεις και ταυτόχρονα να αποκαταστήσουμε σιγά σιγά τις μεγάλες πληγές που άφησε η κρίση και να φτιάξουμε ένα θεσμικό πλαίσιο για να στήσουμε σε στέρεες βάσεις την επόμενη μέρα του τόπου. Αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας που ξεκινήσαμε το 2015 και που θέλουμε σε πείσμα πολλών μέσα και έξω από τη χώρα να ολοκληρώσουμε. Ξέρω όμως πολύ καλά και κλείνω με αυτό. Αυτή η μεγάλη προσπάθεια είναι εθνική προσπάθεια. Δεν είναι προσπάθεια ενός κόμματος, δεν είναι προσπάθεια μιας παράταξης, δεν είναι προσπάθεια μιας κυβέρνησης, δεν είναι προσπάθεια ενός πρωθυπουργού. Είναι εθνική προσπάθεια. Και θα είμαι ευτυχής αν μέσα από αυτά τα περιφερειακά συνέδρια μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι παρά τις διαφορές μας τις πολιτικές, παρά τις διαφωνίες μας για τα επιμέρου, μπορούμε να χτίσουμε μια κουλτούρα διαλόγου και συνεννόησης. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι για τα μεγάλα τουλάχιστον εθνική σημασία ζητήματα μπορούμε κάποιες φορές να αφήνουμε κατά μέρους αυτές τις διαφορές, να καθόμαστε μαζί, να σχεδιάζουμε μαζί, να διαφωνούμε και να τσακωνόμαστε αν θέλετε, αλλά να αντιμετωπίζουμε μαζί τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα δεν κοιτάζουν ούτε κόμματα ούτε χρώματα, αφορούν όλους τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι βγαίνω περισσότερο αισιόδοξος βλέποντας τη συμμετοχή των παραγωγικών φορέων αλλά και την αισιοδοξία των φορέων της αυτοδιοίκησης που έρχονται και συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία και αυτού του συνεδρίου. Και να πω, να κλείσω λέγοντας, είναι βέβαιο ότι θα κριθούμε το επόμενο διάστημα από την υλοποίηση, εγώ θα έλεγα από την ταχύτητα υλοποίησης όλων όσων σήμερα εξαγγέλθηκαν. Χρόνο θα έχετε μπροστά σας, εσείς οι πολίτες της Ανατολικής Αττικής, να μας κρίνετε και εμάς και τους δημάρχους. Και μέσα από τις θεσμικές τομές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα και στην αυτοδιοίκηση και στο πολιτικό σύστημα, να έρθετε πιο κοντά εσείς οι πολίτες στα κέντρα της λήψης αποφάσεων, αλλά και στον έλεγχο υλοποίησης των αποφάσεων αυτών. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά και να ανανεώσω μαζί σας το ραντεβού, όπως σας υποσχέθηκα, όταν θα ξεκινούν τα μεγάλα έργα για την σύνδεση των δύο μεγάλων λιμανιών, της Δραφίνας και του Λαβρίου, με την Αττική Οδό και τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο. Είναι βέβαιο ότι θα γίνουν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που σήμερα εξαγγείλαμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.